επικαιρότητα να διακόψουμε και να πάμε στον Δημήτρη Καραστεφανή, τον αστυνομικό συντάκτη του ΜΕΓΑ, καθώς είχαμε έκρηξη πριν από λίγο σε εργοστάσιο στα Γρεβενά. Δημήτρη. Ναι, καλή σας ημέρα λοιπόν. Καλημέρα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει πολύ μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής άντρας, της ΕΜΑΚ, και οι πυροσβέστες προσπαθούν να εντοπίσουν εργαζόμενους. Η έκρηξη σημειώθηκε, για να το πω ακριβώς, για να μην κάνω κανένα λάθος. Είναι σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών στους Αγαλαίους Γρεβενών. Στους Αγαλαίους Γρεβενών. Το εργοστάσιο, από ό,τι φαίνεται, έχει καταστραφεί ολοσχερός. Μιλάνε για κάποιους ανθρώπους όπου δεν έχουν βγει έξω, γιατί μιλάμε, το εργοστάσιο είχε αρκετό κόσμο. Ήταν σε λειτουργία και... δηλαδή το εργοστάσιο. Ακριβώς. Και έχει καταρρεύσει σχεδόν όλο. Το θέμα είναι, ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν αγνοούμενοι, ή αν υπάρχουν να εντοπιστούν εν ζωή. Θα το δούμε, παιδιά, γιατί είναι σε εξέλιξη επιχείρηση και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Ήδη στο σημείο υπάρχουν και πολίτες που προσπαθούν να ψάξουν, να βρουν, να εντοπίσουν εργαζόμενους. Και το θέμα είναι να λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν. Δηλαδή, η έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στο εργοστάσιο κατασκευής εκρηκτικών, το λέω και πάλι. Έχει καταρρεύσει και υπάρχουν πληροφορίες για άτομα τα οποία δεν έχουν καταφέρει να βγουν από το χώρο του εργοστασίου, καθώς έχει καταρρεύσει. Θα τα δούμε όλα σε λίγα λεπτά. Ελπίζω να έχω να σας δώσω μια καλύτερη είδηση. Καλό, καλή είναι ότι έχει καταστραφεί ολοσχερό το εργοστάσιο εκρηκτικών. Τι έκρηξη ήταν αυτή, τι φανταστείτε, παιδιά, τι πρώτες ύλες υπάρχουν μέσα για να είναι εργοστάσιο εκρηκτικών, γι' αυτό το τόνισε και ο Δημήτρης, φαντάζομαι. Ενδεχομένως να φτιάχνει πυροτεχνήματα, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες άλλες ύλες τις οποίες χρησιμοποιούνται για, είτε ακόμη για σφαίρες, είτε ακόμη για οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να κινηθεί με εκρηκτική ύλη. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι λίγο. Η κοινή λογική λέει ότι είναι πολύ έφλεκτα τα υλικά. Εκεί, γι' αυτό, και, είναι, γι' αυτό και θα είναι αυτή η ισοπεδωτική εικόνα που λες. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την άμεση ενημέρωση. Σε λίγα λεπτά θα σας ενημερώσω. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε κάποια πιο ευχάριστα νέα.